Η απόφαση η χθεσινή του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξαναλέω ότι πρέπει να γίνει, να την ακούσει η κυβέρνηση και τη δέχεται, δημιούργησε το εξής γεγονός. Σήμερα όλα τα κανάλια εκτός από την ΕΡΤ λειτουργούν χωρίς άδεια. Θα μπορούσαμε να το πούμε είναι παράνομα. Γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση λέει, ωραία, το ΕΣΟΥΡΟΥ λοιπόν να κάνει την αδειοδότηση. Ας βοηθήσει να βολίτευσει, αν βάλει μυαλό και δημιουργήσει και την καταθέσει της προτάστης και φτιαχτεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Μέχρι όμως να φτιαχτεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε η κυβέρνηση και ποιοι η αντιπολίτευση θα δημιουργεί, θα εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα, πρέπει να φτιαχτεί μια νομοθετική ρύθμιση γέφυρα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που δεν έχουν νόμιμη άδεια σήμερα και τις επόμενες μέρες όλα τα κανάλια. Επειδή λοιπόν εμείς θέλουμε να βάλουμε τάξη, επειδή εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Γιακουμάτος, ότι κακώς εμείς 27 χρόνια δεν το αντιμετωπίσαμε και νομίζω ότι ξεμπέρδεψε, διότι υπάρχει πολιτική, αν θέλετε, κατηγορία για αυτό το πράγμα. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή θα είναι η νομοθετική ρύθμιση γέφυρας μέχρι να μπορέσει να φτιαχτεί το ΕΣΟΥΡΟΥ για να δώσει τις αδειοδοτήσεις βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη δημοκρατία όλοι κρίνονται. Κρίνονται και οι πολιτικοί, κρίνονται και οι φορείς, κρίνονται και οι αποφάσεις οι δικαστικές. Και η εκκλησία με πιο αυστηρό τρόπο. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα.